Καλησπέρα και από μένα. Όταν μου προτάθηκε από τα παιδιά της νεολαίας να παρευρεθώ σε αυτήν εδώ τη συζήτηση, σκέφτηκα καταρχήν πως τα όσα συμβαίνουν στην ΕΡΤ θα έπρεπε να μονοπολίσουν την παρέμβασή μου. Η δημοσιογραφική μου άλλωστε ιδιότητα και δι' η ιδιότητα της επιχρόνια δημοσιογράφου της ΕΡΤ είναι αυτή που με φέρνει σε αυτό εδώ το τραπέζι. Γιατί βλέπετε, αν και συμβασιούχος, μετράω σχεδόν 20 χρόνια επαγγελματικής πορείας στη δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία και μπορώ να ισχυριστώ πως έχω εκ των έσω γνώση της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Επειδή ωστόσο θα συμφωνήσετε νομίζω μαζί μου, πολλά έχουν ακουστεί, γραφτεί και αναλυθεί όλο αυτό το διάστημα, θα είχε νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε με αφορμή το παράδειγμα της ΕΡΤ και τη διαχείριση του τηλεοπτικού αέρα από τους ίδιους τους εργαζόμενους, στο θέμα που έχει να κάνει με το ρόλο των δημοσιογράφων στον καιρό της κρίσης, στο πώς τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθορίζουν την ατζέντα, διαμορφώνοντας εν τέλει συνειδήσεις και τελικά τι είδους δημοσιογραφία θέλουμε. Ένας από τους σοφούς αντάρτες παππούδες της δημοσιογραφίας, ο Isidore Stone, συνήθιζε να λέει πως εμείς οι δημοσιογράφοι υπάρχουμε γιατί οι κυβερνήσεις ψεύδονται. Και υπάρχουμε όχι μόνο για να ξεσκεπάσουμε αυτό το ψέμα, όπως ονειρευόμασταν οι περισσότεροι όταν μπαίναμε σε αυτό εδώ το επάγγελμα, αλλά και γιατί κάθε κυβέρνηση χρειάζεται ντουντούκες για να περάσει το ψέμα ως αλήθεια. Αυτή είναι μια διαμάχη παλιά όσο και ο τύπος. Τις δύο πλευρές της τη συνόψισαν πριν από περίπου έναν αιώνα ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Walter Lippmann και ο φιλόσοφος John Dewey. Έλεγε λοιπόν ο Dewey πως ο δημοσιογράφος είναι ένας διαμεσολαβητής που ρόλο έχει να μεταφέρει απλουστευμένες τις θέσεις και τις απόψεις της εξουσίας στον απλοϊκό και ανίκανο να κρίνει από μόνο του πολίτη. Όχι, απαντάει ο Lippmann, ακριβώς το αντίθετο. Ο δημοσιογράφος οφείλει να αποκαλύπτει τα παρασκήνια των αποφάσεων, να μεταδίδει τη γνώμη του απλού πολίτη και να τον βοηθήσει μέσω της πληροφόρησης να ελέγξει την εξουσία. Έχουμε δηλαδή από τη μία το δημοσιογράφο γραφείο τύπου της εξουσίας και από την άλλη το δημοσιογράφο ο οποίος την ελέγχει. Ας δούμε τώρα όλοι μαζί ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. Ας βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του τηλεθεατή των δελτίων ειδήσεων και ας αναρωτηθούμε πόσο απέχουν από την πραγματικότητα τα όσα διαπίστωσε ερχόμενη στην Ελλάδα πριν από λίγο καιρό η Καναδή δημοσιογράφος, συγγραφέας και ακτιβίστρια η Ναόμι Κλάιν. Είπε λοιπόν η Κλάιν πως πριν από λίγο καιρό, όταν πέθανε η Μάργαρετ Θάτσερ, είχα σκεφτεί πως η ιδέα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, το περίφημο There's no alternative της Θάτσερ, θαύτηκε μαζί της. Και έτσι έπρεπε. Όμως ανακάλυψα, τονίζει, πως η ιδέα αυτή ζει και βασιλεύει στην Αθήνα. Επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά από τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχονται από το κατεστημένο. Αυτός φαίνεται, λέει η Κλάιν, πως είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνονται και πολλοί δημοσιογράφοι το επάγγελμά τους. Λένε στον κόσμο πως δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί τις πολιτικές λιτότητας και των ιδιωτικοποιήσεων και τελικά πως η επιλογή του ελληνικού λαού περιορίζεται στο λιτότητα ή βιβλική αποκάλυψη και πως δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Τώρα, ας αναρωτηθούμε όλοι αν μας θυμίζει κάτι αυτό. Μήπως δεν είναι αυτά ακριβώς τα λόγια με τα οποία μας βομβαρδίζουν καθημερινά οι μεγαλόσκημοι τηλεσχολιαστές εδώ και 3 χρόνια, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας λένε πως ακόμη και αν δεν υπήρχε μνημόνιο θα έπρεπε να το εφεύρουμε. Πώς μπορεί κανείς τα αλήθεια να ξεχάσει την παραδοχή εκ μέρους προβεβλημένου μεγαλοδημοσιογράφου ότι ήταν γνωστό πως το μνημόνιο δεν βγαίνει, παρόλα αυτά, εντός εισαγωγικών η φράση, έτσι έπρεπε να λέμε. Σε αυτήν ακριβώς τη χρονική στιγμή πρέπει όλοι όσοι βρισκόμαστε στο χώρο της ενημέρωσης να αναλογιστούμε πως αυτή η λογική είναι άκρως επικίνδυνη. Οι δημοσιογράφοι που περνάνε αυτά τα μηνύματα, αυτά τα ψέματα περί αδυναμίας και περί παντελούς έλλειψης εναλλακτικών, έχουν μερίδιο ευθύνης για την ανάδειξη επικίνδυνων ιδεών, ακόμη και για την αύξηση των επιθέσεων εναντίον των μεταναστών. Και θα σας εξηγήσω το γιατί. Από την τηλεόραση, τις εφημερίδες και τους πολιτικούς, οι πολίτες παίρνουν καθημερινά το μήνυμα πως είστε απολύτως ανήμποροι να επηρεάσετε τη μοίρα σας. Όμως, όταν ο κόσμος νιώθει πως δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω στη ζωή του, θα βρει έστω και ένα μικρό πεδίο στο οποίο θα νιώθει ένα αίσθημα εξουσίας απέναντι σε κάποιον ακόμη πιο αδύναμο. Οπότε όλα αυτά συνδέονται. Αυτό θεωρώ ότι σημαίνει πως χρειαζόμαστε μια επανάσταση στα μίντια. Χρειαζόμαστε μέσα που να είναι υπόλογα στον κόσμο και ικανά να ανοίγουν πεδία ελπίδας και προοπτικής, να ενθαρρύνουν το διάλογο, τη σκέψη και τις ιδέες. Και όχι μέσα που η ύπαρξη και ο βαθμός παρέμβασής τους στα κοινά έχει να κάνει με το πόσο ισχυρή στη συνδιαλλαγή τους με την εξουσία αισθάνονται οι διαπλεκόμενοι εργολάβοι ιδιοκτήτες τους. Και ευτυχώς, έμψυχο δυναμικό με αυτού του είδους τα χαρακτηριστικά υπάρχει στο χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Γιατί όπως ακριβώς δεν τα φάγαμε όλοι μαζί και ας το φωνάζουν οι προτεργάτες στο φαγοπότι των ολίγων, έτσι και ποτέ δεν είπαμε όλοι οι δημοσιογράφοι ψέματα.
Οι περισσότεροι τιμήσαμε το επάγγελμά μας και τον κοινωνικό μας ρόλο. Όσο για τις απολαβές μας, επειδή πολλής λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα, τις απολαβές τονίζω του μέσου δημοσιογράφου, αν βέβαια είναι τυχερός ώστε να εργάζεται ακόμη, αυτές είναι ίδιες ή και χαμηλότερες με του μέσου χτυπημένου από την κρίση εργαζόμενου. Τηλεπαρουσιαστές, εκδότες και μηδιακές προσωπικότητες με υπερπολυτελή αυτοκίνητα και καταθέσεις στο εξωτερικό δεν αντιπροσωπεύουν τον κλάδο περισσότερο από ότι ο μάνατζερ των δεκάδων χιλιάδων ευρώ το μήνα αντιπροσωπεύει το μέσο ιδιωτικό υπάλληλο. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο δημοσιογραφικός χώρος δεν χρήζει αυτοκάθαρσης. Και εδώ πρέπει να επισημανθούν οι ευθύνες οι δικές μας καθώς και των συνδικαλιστικών μας οργάνων που δεν μπόρεσαν να καθαρίσουν το χώρο από πρόσωπα που χρησιμοποιούν τη δημοσιογραφική ταυτότητα και κρύβονται πίσω από αυτή για να εξυπηρετήσουν άλλους προσωπικούς και όχι μόνο σκοπούς. Ορισμένοι τώρα με ατζέντα ή χωρίς θεωρούν τη δημοσιογραφία μια τελειωμένη υπόθεση. Δημόσια αλλά και κάποια ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τα πετάνε στο κάλαθο των αχρήστων ως πολυτέλεια στον καιρό αυτής της βαθιάς οικονομικής, κοινωνικής και αξιακής κρίσης που βιώνουμε. Προσωπικά εκτιμώ πως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η κρίση δεν οδηγεί στο θάνατο της δημοσιογραφίας, αλλά στην ανάγκη επανατοποθέτησής μας απέναντι στην ευθύνη της ενημέρωσης. Λένε κάποιοι πως κάθε κρίση είναι και μια ευκαιρία. Η σημερινή κρίση όμως δίνει δύο. Από τη μία την ευκαιρία να ελεγχθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να στηθεί ένα νέο τοπίο όπως το επιθυμούν τα σημερινά μεγάλα συμφέροντα και από την άλλη την ευκαιρία για μια δημοσιογραφία που θα τιμά το ρόλο της απέναντι σε ένα πολίτη που είναι και δικαίως περισσότερο καχύποπτος και απαιτητικός από ποτέ. Μέσα στο συγκεκριμένο λοιπόν περιβάλλον η έννοια της συλλογικότητας, η έννοια του όλοι μαζί αποκτά βαρύνουσα σημασία. Επί τόσες ημέρες οι συνάδελφοί μου της ΕΡΤ έχουν αυτοοργανωθεί και είναι οι ίδιοι που διαχειρίζονται το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό αέρα, προχωρώντας ένα εγχείρημα που όμοιό του δεν υπάρχει. Είμαστε βαθύτατα πεπισμένοι πως μόνο εάν ο δικός μας αγώνας συνδεθεί με τον αγώνα όλης της κοινωνίας, μόνο αν οι φωνές μας ενωθούν με τις φωνές όλων των εργαζομένων αλλά και των άνεργων, μόνο αν αξιοποιήσουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα που μας δίνει η δουλειά μας και ανοίξουμε τα μικρόφωνα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που σήμερα πλήττονται βάναυσα, στον πρώην εργαζόμενο της Χαλιβουργίας, στον πρώην εργαζόμενο εκπαιδευτικό, λιμενεργάτη, μουσικό, τεχνίτη, πρώην εργαζόμενο στον ΟΣΕ, στο Μετρό, στον ΟΤΕ, στο Κατσέλη, στο γειτονικό μανάβικο που έκλεισε, στο μετανάστη, σε εκείνον που δουλεύει ακόμα σήμερα, με την ψυχή όμως στα δόντια, χωρίς ωράριο, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ασφάλιση, καμιά φορά και χωρίς μισθό, και βλέπει τη ζωή του όχι απλώς να υποβαθμίζεται, αλλά να καταραίει μπροστά στα μάτια του. Στον άνθρωπο που βλέπει τους νόμους και το Σύνταγμα να εφαρμόζονται μέχρι κεραίας, ως ποινές, μόνο πάνω του, ενώ γίνονται άχρηστα κουρελόχαρτα όταν έρχονται αντιμέτωπα με την αλαζονία της εξουσίας, τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα στον αγώνα που όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε. Τώρα, αν με ρωτήσετε για το μέλλον της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, προσωπικά εκτιμώ πως αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή, το βλέπω δυσίωνο, αν κρίνω από το πώς το οραματίζονται οι κυβερνώντες. Μια ματιά να ρίξει κανείς στην προκήρυξη για τη στελέχωση του μεταβατικού φορέα θα πείσει και τον πλέον καλοπροαίρετο ότι πρόκειται για μια απόπειρα μετατροπής του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα σε κρατικό φερέφωνο περιορισμένης μάλιστα εμβέλειας, αφού για παράδειγμα για ακριτικές και όχι μόνο περιοχές της χώρας δεν υπάρχει πρόβλεψη για ύπαρξη τοπικών σταθμών της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για όλους μας όμως, και θα ήθελα να κλείσω με αυτό, φτάνει κάποτε η στιγμή που, όπως λέει και ο ποιητής, πρέπει να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Και για μας, όλους όσοι εργαστήκαμε στην ΕΡΤ, η στιγμή αυτή θεωρώ ότι είναι τώρα. Ευχαριστώ πολύ.